Η αλήθεια είναι ότι για τη Honda τα δύο γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου CB αποτελούν τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Άρα πρέπει να τα τιμήσει και να βγάλει την ομορφότερη CB 1000 που είδαμε ποτέ. Την πρώτη εικόνα βλέποντας τη μοτοσικλέτα θα πιστέψουμε ότι η Honda ήθελε να κάνει λίγο πιο σπορ την ιδέα του Boldore, εκείνον το σεμπέ που είχαν πάντα την κλασική όψη. Η αλήθεια είναι ότι η Honda δεν τον προσεγγίζει έτσι το θέμα, ούτε όμως μένει τόσο σκληροπυρηνικά στο πνεύμα του Street Fighter, τουλάχιστον στην όψη, όσο και ο προκάτοχος της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας. Τα πράγματα θα τα πάρουμε με τη σειρά όπως συνηθίζουμε και λέμε και θα ξεκινήσουμε από τον τετρακύλινδρο κινητήρα των 998 κυβικών εκατοστών, εν σειρά 16-βάλβιδο πάντα, που προέρχεται από το CBR1000. Πολλά τα άλογα τότε, αρκετά και σήμερα. Το μοτέρ μας αποδίδει στις 10.500 στροφές, σύμφωνα με τη Honda 144 άλογα. Καλό νουμεράκι. Αρκετά σημαντικό για να μας προσεγγίσει. Και έχουμε και 10,6 χιλιογραμμόμετρα ρόπης στις 8.250. Οκ, θα το ξαναπώ, αυτά είναι νούμερα. Θα σας πω εμείς τι εισπράξαμε στο θέμα του κινητήρα. Να δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτός ο κινητήρας των 144 ύπων. Δεν θα μπορούσε να μην είναι απόλυτα γραμμικό. Δεν θα μπορούσε να μην είναι ηλεκτρικό και επειδή μας έρχεται και από το Blade, θα πω και ξηραφένια λειτουργία του. Έχουμε ένα μοτέρ το οποίο δεν θα σας κρύψω ότι πολλές φορές επιχείρησα και τα κατάφερα με πολύ άνεση να ξεκινάω με δεύτερη σχέση από το φανάρι. Πραγματικά είναι τόσο ροπάτο και τόσο γραμμικό που μπορεί να σηκώσει την έκτη σχέση στο κυβότιο με μόλις 2.000 στροφές στο στροφόμετρο. Βέβαια, το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε ένα σεμπέ και να πηγαίνουμε με έκτη σχέση και 2.000 στροφές, όμως με αυτά θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχουμε ένα αγνήσιο μοτέρ της Honda. Ηλεκτρικό, γραμμικό, ροπάτο και εδώ στην προκειμένη περίπτωση εκρηκτικό με ξηραφένια λειτουργία. Η μοτοσικλέτα έρχεται σε ένα σύνολο ενός πλαισίου μονοκόκ, δηλαδή το πλαίσιο βρίσκεται κάτω από το ρεζερβουάρ και είναι κυκλικό χωρίς να κλείνει στο κάτω μέρος του μοτέρ. Είναι κλασική προσέγγιση και πατέντα της Honda που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και γλιτώνει και βάρος. Έχει αλλάξει φυσικά το ρεζερβουάρ, είναι στενό στο πίσω μέρος, αφήνοντας τα πόδια του αναβάτη να κλείσουν, να αγκαλιάσουν και δεν ενοχλούν τους προσαγωγούς την ώρα που οδηγάμε. Και έχουμε μια σφιχτή super bikenia, θα έλεγα, σέλα. Μια super bikenia σέλα που θέλει το γκορμό, τη λεκάνη πιο σωστά, να έρθει πίσω για να είναι αναπαυτική και για να καταλαβαίνει τι συμβαίνει με το πίσω μέρος της μοτοσικλέτας. Οπότε μας φέρνει πίσω, αντίστοιχα και τα μασπιέ που είναι ψηλά και μικρά είναι και αυτά αρκετά πίσω. Το τιμόνι είναι μεγάλο, όπως σε όλα τα σεμπέ, αλλά εδώ δεν φαίνεται τόσο έντονα γιατί αντίστοιχα μεγάλη είναι και η υπόλοιπη μοτοσικλέτα.
Να δούμε λίγο και τα επιμέρους σημεία πριν πάμε βόλτα με τη μοτοσυκλέτα και δούμε τι οδηγικό feeling μας προσφέρει. Έχουμε ένα ανεστραμμένο μπροστινό σύστημα, τη Sova, που δουλεύει πάρα πολύ καλά, πλήρως ρυθμιζόμενο, με το δεξί καλάμι να παίζει το ρόλο της προφόρτησης του ελαττήριου και αριστερά έχουμε το βιδάκι της απόσβεσης επαναφοράς. Γενικά η λειτουργία στο μπροστινό σύστημα είναι πάρα πολύ σωστή, είναι φιλική και έχει και σπορ στοιχεία κρατώντας μια σφιχτή συμπεριφορά. Φρένα. Αφού μπήκαμε στο μπροστινό σύστημα, να μιλήσουμε για τα φρένα της Tokiko, ακτινικές δαγκάνες, αρκετά δυνατές, αρκετά καλή αίσθηση. Δυστυχώς δεν φεύγει το ABS. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε όλες τις μοτοσυκλέτες, για μένα τουλάχιστον και για τους περισσότερους από εσάς που θέλουν να έχουν έτσι λιγάκι πιο δικό τους και προσωπικό κοντρόλ στο φρενάρισμα και όχι μόνο. Όπως και να έχει, είναι δικάνάλο και έχει πολύ καλή πληροφόρηση και δεν θα επέμβει. Βέβαια, στην πολλή πίεση, η μανέτα, η αλήθεια ήταν ότι υποχώρησε. Εδώ δεν φταίει κατά τη γνώμη μου και σας το λέω με την τεχνική κατάρτιση που έχω όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε μια κακιά τρόμπα ή κακές δαγκάνες, όχι. Το σύνολο είναι καλό. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δυστυχώς μόνιμα σωληνάκια που δεν είναι υψηλής πίεσης. Και άντε να δούμε πότε οι Ιαπωνέζοι θα αποφασίσουν να βάλουν μεταλλικά σωληνάκια στα φρένα τους. Αυτό δεν είναι μόνο για τη Honda, είναι για όλες τις εταιρείες. Πάμε πίσω, να δούμε τι γίνεται με το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας για να δούμε πόσο συμπαγή είναι το σύνολο τελικά. Παρότι πίσω θα τολμήσω να πω ότι δεν έχουμε ένα καλό αμορτισέρ. Και λυπάμαι που θα πω και αυτό ότι δεν έχουμε ούτε ένα μέτριο αμορτισέρ. Ναι, έχουμε ένα αμορτισέρ που πραγματικά έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικό σε ό,τι αφορά την απόσβεση επαναφοράς. Η απόσβεση επαναφοράς, εμείς πάντα ρυθμίζουμε τις αναρτήσεις των μοτοσυκλετών όταν τις παίρνουμε, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ ενδοτική. Δηλαδή, σε μεγάλα γιάπλα κούβες θα δούμε το πίσω μέρος, θα το αισθανθούμε ότι κινείται και δεν βιδώνει στην άσφαλτο. Παρ' όλα αυτά, η μοτοσυκλέτα έχει στο σύνολό της μία συμπαγή αίσθηση. Και εδώ έρχεται η Honda και μιλάει στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας. Μπορεί να μας έβαλε το καλύτερο αμόρτισερ, μας έχει βάλει όμως το καλύτερο μονόμπρατσο ψαλίδι και πραγματικά εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη λειτουργία του. Να κλείσουμε και με τα τελευταία νούμερα που είναι ουσιαστικά το βάρος της μοτοσυκλέτας που μας ενδιαφέρει. Στο σύνολό του είναι 212 κιλά, πολύ σημαντικό, και έχουμε και ένα ρεζερβουάρ 16,2 λίτρων. 16,2 λίτρα θα μας δώσουν μια αρκετά ικανοποιητική αυτονομία, βέβαια όχι υπερβολές, γιατί ουσιαστικά σε σπόρο οδήγηση, σε πιο επιθετικούς ρυθμούς, έχουμε μια κατανάλωση που κυμαίνεται 7 με 7,5 λίτρα ανά 100 περίπου. Βέβαια, αυτό μπορούμε να το περάσουμε όπως και να το μετριάσουμε, αλλά εμείς μιλάμε για τη μέση κατανάλωση που είδαμε στις ημέρες που είχαμε τη μοτοσυκλέτα στην κατοχή μας. Φυσικά η Honda θα μπορούσε να μείνει έξω από το παιχνίδι των ηλεκτρονικών συστημάτων και εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί έχουμε τον γκάζι που έχουμε δει και στο Africa Twin, δηλαδή το Throw by Wire, μια πάρα πολύ καλή απόκριση γκαζιού που συνδυάζεται τέλεια με τετρακύλινδρο κινητήρα. Έχουμε φυσικά και το σύστημα με τα αλάρμ που ανάβουν όταν φρενάρουμε πολύ δυνατά από τα 80 χιλιόμετρα και πάνω, δηλαδή σε φρεναρίσματα πανικού ενημερώνουμε τους συνοδοιπόρους μας στον δρόμο ότι έχουμε ένα δυνατό φρενάρισμα, είναι κάτι σημαντικό, οπότε πρέπει να φρενάρουν όλοι. Άρα τα αλάρμ ενεργοποιούνται μόνα τους. Έχουμε φυσικά και 4 χάρτες. Ουσιαστικά έχουμε 3 στάνταρ μόνιμους χάρτες και έναν χάρτη που είναι ο user, που εδώ μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε τη χαρτογράφηση αρκετά ουσιαστικά και σημαντικά. Πάμε λοιπόν στους σταθερούς χάρτες. Έχουμε τη θέση Rain, που είναι για τη βροχή, στους βρεγμένους κακούς ελληνικούς δρόμους. Καλά, αυτή βρεγμένη είναι, δεν είναι, πάντα κακή είναι ούτως ή άλλως. Έχουμε τη θέση Standard, που εκεί μας φέρνει το traction control και όλα τα συστήματα σε μια έτοιμη θέση σύμφωνα με τη Honda. Και έχουμε και τη θέση Sport, που για μένα η θέση Sport είναι η πιο σωστή για να κάνετε ένα track day. Γιατί ναι, η μοτοσυκλέτα μπορεί φυσικά να κάνει και ένα track day άφοβα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η θέση τώρα User, που εγώ μπορώ να την ονομάσω και custom, έτσι για να πάμε λιγάκι σε πιο κλασικές καταστάσεις, ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε και να ρυθμίσουμε εμείς τις τρεις διαβαθμίσεις που έχουν οι τρεις πάλι διαφορετικές θέσεις ως προς την ECU, δηλαδή την ηλεκτρονική. Μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε σε τρεις διαφορετικές θέσεις, το φρενάρισμα του κινητήρα, είναι το engine brake. Εδώ στη θέση engine brake, μην φανταστείτε ότι έχουμε τίποτα φρένα μέσα στο μοτέρ. Ουσιαστικά το φρενάρισμα προέρχεται από τις πεταλούδες στους αυλούς εισαγωγής της μονάδας του injection που μένουν περισσότερο ή λιγότερο κλειστοί για να φρενάρει ο κινητήρας όταν κλείνουμε τον γκάζι. Έχουμε πάλι τρεις θέσεις σε ό,τι αφορά το power, την υποδύναμη δηλαδή της μοτοσυκλέτας. Δεν ξέρουμε σε κάθε θέση τι υποδύναμη έχουμε. Πάντως ουσιαστικά αυτό που επηρεάζει είναι ο ρυθμός ανάπτυξης των στροφών. Και έχουμε και τρεις διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά το traction control. Εμένα μου αρέσει η θέση user ή custom, όπως την είπα, γιατί πολύ απλά τα βάζω όλα στο full και απενεργοποιώ και το traction control.
μοτοσυκλέτα, ναι, είναι γρήγορη. Είναι γκαζιάρα, είναι κοφτερή, είναι στριφτερή. Θέλει να στρίψει τόσο πολύ που πραγματικά μένει μέσα στη στροφή με σταθερή τροχιά. Παρότι είπα ότι το πίσω αμόρτισερ δεν είναι και το καλύτερο και όχι μόνο. Γενικά έχουμε ένα σπορ σύνολο, όμως και καθημερινό. Και ομολογώ ότι σε αυτό το σημείο ότι η Σεμπέ είναι μια εύκολη μοτοσυκλέτα που δεν θα μας κουράσει. Θα κάνουμε εύκολα διαδρομές που είναι μέχρι 140-150 χιλιόμετρα και θα παίξουμε ακόμα και με φίλους που έχουν super bike. Έχουμε φυσικά και τη θέση του συνεπιβάτη που δεν είναι χάλια, δεν είναι κακιά. Είναι μέτρια και αναλόγως στον επιβάτη μπορούμε να πούμε ότι είναι και καλή. Απλά είναι λίγο σφιχτή. Όπως και να έχει, το Σεμπέ 1000 είναι μια μοτοσυκλέτα που ανοίγει πολλά κεφάλαια τόσο για συγκριτικά τεστ όσο και για εκ νέου παρουσιάσεις σε εκδρομικές καταστάσεις ή σε πίστα, δηλαδή σε τερέν σιρκουί, και σίγουρα θα το ξαναδούμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Εμείς λέμε ναι, εμείς λέμε να μπράβο, εμείς το γουστάραμε, μας άρεσε, θα το ξαναπώ και φυσικά πρέπει να κλείσω λέγοντας και την τιμή της μοτοσυκλέτας που είναι στις 14.500 ευρώ. Αυτή ήταν η Σεμπέ 1000, μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα θα τη δούμε σε συγκριτικό τεστ με μοτοσυκλέτες που σίγουρα θέλετε να τη συγκρίνουμε και να δούμε ποια είναι η καλύτερη και ίσως ποια είναι και η ομορφότερη.